13 Δεκέμβρη 2005 παρουσιάζουμε το έγκλημα που έχει γίνει στον ιερό χώρο των Σαλαμινομάχων. Εκεί που έγινε η ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας και βρίσκονται οι τάφοι των Σαλαμινομάχων. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του για την δημιουργία ναυπηγείων, εγκαταστάσεων για την επισκευή πλοίων και υποδοχής απορριμμάτων, πετώντας τους αρχαίους τάφους στη θάλασσα. Ο χώρος αυτός είναι ένα κομμάτι από τον αναγνωρισμένο και προστατευόμενο χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Είμαστε λοιπόν στην περιοχή του Τύμβου των Σαλαμινομάχων. Εδώ κοντά μας λοιπόν, το 1975 νεαρός, είδα βολντόζες να παίρνουν τους τάφους και να τους πετάνε στη θάλασσα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Παράλληλα, με τα χρόνια που πέρασαν, έβλεπα κατά καιρούς διάφορες εργασίες οι οποίες να καταστρέφουν και να υποβαθμίζουν έναν χώρο που αναγνωρίζεται σαν διεθνού σημασίας μνημείων. Περάσαμε το φράχτη και ανεβήκαμε εδώ. Περιμέναμε να δούμε κάτι, να βρούμε αρχαία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ένα πεταμένο καράβι δίπλα και έναν χώρο όχι απροστάτευτο, αλλά δεν έχει δώσει κανείς σημασία. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Η απάντηση είναι, πρώτον, ότι ο χώρος αυτός είναι ιερός στα χαρτιά και στην ιστορία. Στην πραγματικότητα εγκατελελειμμένος. Εδώ βρισκόμαστε πάνω στον τύμβο των Σαλαμινομάχων. Γύρω-γύρω υπάρχουν οι τάφοι, συλλημμένοι, κατεστραμμένοι. Δεκέμβρης 2005. Έρχονται οι άνθρωποι της Σαλαμίνα, πάμε κάτω και βλέπουμε αυτά χάλια. Οι τάφοι των Σαλαμινομάχων καταστραμμένοι, μπάζα μέσα στη θάλασσα, τρίρις από την εποχή εκείνη, από την ναυμαχία της Σαλαμίνας, στο βυθό της Σαλαμίνας, να φαίνονται μάλιστα, και εκεί πέρα σαπιοκάραβα, σκουριά, λίμματα, τοξικά, δηληστήρια. Πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τους λέω, αυτή η κατάσταση είναι, πέστε μου τι κάνουμε. Εποχή Ζαχόπουλου σημειωτέων. Κουβέντα. Γιατί ρε παιδιά, κουβέντα. Ψάχνω να δω γιατί. Γιατί δεν μου λένε κάτι. Και ανακαλύπτουμε, όπως θα δείτε με έγγραφα, ότι η περιοχή ουσιαστικά ελέγχεται από την οικογένεια Καραμαλή. Αχιλλέα Καραμαλή κλπ. Εποχή Νέας Δημοκρατίας μιλάμε τώρα, έτσι. Πλέον είμαστε το 2005. Θα δείτε συνέχεια τι έγινε και θα δούμε στο σήμερα, γιατί το πράγμα έχει μια εκπληκτική, μοναδική εξέλιξη σήμερα. Πώς θα φτάσει αυτή όλη η περιοχή στους Κινέζους. Και θα πάνε εκεί πέρα οι Κινέζοι που ήταν Σαλαμινομάχοι. Δηλαδή είναι τρελαίνεση. Έχουμε μια ωραία παρέα που θα κουβεντιάσουμε και τα δύο θέματα σήμερα. Και το θέμα της Σαλαμίνας και το θέμα βεβαίως των πετρελαίων και του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα. Να ξεκινήσω από αριστερά, ο κύριος Αριστίδης Παυλίδης. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη. Αριστοτέλης, παρακαλώ. Αριστοτέλης, συγγνώμη. Η Τέλης. Αριστοτέλης Παυλίδης, πρώην Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Ελλάδος. Έχουμε εδώ πέρα, καταλαβαίνετε, ότι θα μιλήσουμε για το Αιγαίο, για τα πετρέλαια, για το Καστελόριζο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που τα ξέρει βεβαίως ο κύριος Παυλίδης. Ο κύριος Κώστας Βρετός, καλησπέρα κύριε Βρετέ. Καλησπέρα. Βουλευτής Πασόκ, Πνευματικής. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βουλευτής Νέα Δημοκρατία του Νομού Καβάλας. Και εκεί πέρα στην άκρη ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και κοσμήτωρας στην έδρα των θετικών επιστήμων. Ο κύριος Ζελιλίδης θα έλεγα ότι είναι, συγγνώμη για τους άλλους παριστάμενους, ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Έχει θέσει τους χάρτες του, έχει κάνει έρευνες στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον ορυκτό πλούτο και ξέρει πάρα πολλά να μας πει και να μας αποκαλύψει. Διότι αυτή η ιστορία, το θέμα των πετρελαίων που υπάρχουν στην Ελλάδα και του χρυσού και του ουρανίου να κρύβεται συνέχεια. Διότι φοβόμαστε τη μια τους Τούρκους, την άλλη τους Λίβιους και την άλλη τους Ιταλούς και τους Αλβανούς, εγώ δεν το αντέχω. Και αυτή η ιστορία όπου το θέμα πάει στη Βουλή και αντί να αντιμετωπίσει σοβαρά σε αυτή την περίοδο που περνάμε, που η Ελλάδα έχει ανάγκη και το παραμικρό ευρώ, εάν έχουμε κάτι, να βγαίνει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης και να κάνει πλάκα και καλαμπούρια του στυλ να μου δώσει ο φίλος μου Χαρδαβέλα στα κλειδιά του μυστηρίου των πετρελαίων. Όχι. Θα τα πούμε όλα σήμερα και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε. Πέτυχε κάτι από πίσω. Πολύ σημαντικό. Ήρθε το θέμα στη Βουλή. Όχι, δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο που πέτυχε εκπομπή είναι να δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση
ότι επιτέλους θα γίνει ο φορέας που έλεγε η κυρία Φωκιανού από εδώ, αν θυμάστε καλά. Και δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, και εσείς το είχατε πει. Πρέπει σε 1,5 μήνα από σήμερα, αυτό είπε ο κ. Μπάκαλος. Πέρα τα υπόλοιπα. Εγώ το περιμένω. Τα χαριτολογήματα. Η ουσία είναι ότι πέτυχε η εκπομπή σου να τεθεί ερώτηση τον πρόεδρό μας και να δεσμευτεί η κυβέρνηση. Το άκουσα και εγώ. 1,5 μήνα, δηλαδή μου το είπε αυτό αρχές Μάρτη. Εγώ θα περιμένω λοιπόν στα μέσα του Απρίλη και θα δω αν έχει γίνει αυτό. Και εγώ μάζω να κάνω και ερώτηση ξανά. Θα δούμε τι θα γίνει. Δίπλα από τον κύριο Βελόπουλο, ο κύριος Θωμάς Κώτης. Καλησπέρα και εγώ. Ο οποίος είναι χειριστής μονάδας παραγωγής στα ελληνικά πετρέλαια. Πολύ σημαντική παρουσία του σήμερα εδώ πέρα, διότι ο άνθρωπος γνωρίζει και αυτός πολλά. Ο κύριος Χρήστος Μαριδάκης, καλησπέρα Ναύαρχε. Καλησπέρα. Είναι Ναύαρχος και πρόεδρος του Συλλόγου ΕΑΝΤΙΣ. Ο άνθρωπος που δίνει μάχη χρόνια τώρα για το θέμα των σαλαμινομάχων του στίμβου της ιστορικής αυτής περιοχής. Ο Σάλος ΕΑΝΤΙΣ. Και θα δείτε σήμερα τι θα μας πει και ποιους θα αποκαλύψει. Και η μοναδική παρέα της, η κοπέλα της παρέας, η κυρία Σάρα Ράπτη, η οποία είναι πολιτικός επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, και την έχω καλέσει εδώ πέρα επίτες γιατί θέλω πάντοτε να βλέπω και να ακούω τους νέους ανθρώπους, πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα που ζούμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα και που είναι τόσο όμορφη. Εγώ θα σας πω κάτι, ήταν πολύ τρομακτικό το θέμα της Σαλαμίνας, αλλά... Ακόμη δεν έχετε δει τίποτα. Καλός ή κακός, ό,τι έχει να κάνει με τον αρχαίο μας πολιτισμό, συνάδει και με τον τουρισμό. Απολύτως. Αυτά είναι μαζί. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Αυτό είπα ότι και είπα τουρισμός, τομείς, πολιτισμός αρχαίος μαζί και πετρέλαια μαζί. Υποφέρουνε. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο βίντεο για την υπόθεση της Σαλαμίνας. Για να έρθουμε στο σήμερα. Θα σας δείξω 2-3 πράγματα από αυτά που έχουμε παλέψει εδώ και 5 χρόνια. Για να δούμε που καταλήξαμε. Αν κάναμε και εμείς τίποτα, διότι όπως ο κ. Βελόπουλος είπε πολύ σωστά, κάτι πάμε να κάνουμε με τα πετρέλαια. Να γίνει μια επιτροπή που θα το ψάξει το θέμα, θα το ερευνήσει. Ο φορέας διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης. Είναι ένας φορέας για να μπορεί να δούμε τι θα καταφέρουμε με το θέμα του τύμβου των σαλαμινομάχων και αυτή τη ιστορική περιοχή. Ανοίγει το θέμα. Μετά την εκπομπή του Αθέατου Κόσμου, η Νομαρχία Πειραιά το 2006. Με δικά της έξοδα, κατασκεύασε ένα μνημείο για τους ηρωικούς σαλαμινομάχους αξίας 90.000 ευρώ και το τοποθέτησε στον τοίβο της Σαλαμίνας. Τότε, πολλοί Έλληνες είχαν νιώσει ανακούφιση γιατί επιτέλους, από ότι όταν ένας ελάχιστος φόρος τιμής στους προγόνους μας πρόδωσαν τη ζωή τους στην ιστορική μάχη της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Ωραία όλα αυτά. Αλλά το μνημείο έθιγε τα συμφέροντα των ναυπηγείων και των εγκαταστάσεων που έχουν δημιουργήσει στον αρχαιολογικό χώρο μεγάλες εταιρείες, μια εκ των οποίων ανήκει σε υψηλό βαθμό στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τότε η σειρά του κ. Ζαχόπουλου να επέμβει, ο οποίος χαρακτήρισε με απόφασή του παράνομη την ανέγερση του μνημείου και έστειλε τα ΜΑΤ να γκρεμίσουν το μνημείο. Ακολούθησαν απίστευτες σκηνές στο τοίμο των σαλαμινομάχων, όπου οι αστυνομικοί με εντολή Ζαχόπουλου προσπαθούσαν να γκρεμίσουν το μνημείο και οι κάτοικοι της Σαλαμίνας αντιστέκονταν. Τελικά το μνημείο έμεινε στη θέση του από την αντίδραση των πολιτών, αλλά είναι άγνωστο πόσο ακόμα θα παραμείνει στη θέση του. Και σαν να μην έθαναν όλα αυτά, ένα από τα ναυπηγεία της περιοχής, που είναι η ιδιοκτησία ιστορικής οικογένειας της Νέας Δημοκρατίας, ζητάει ούτε λίγο ούτε πολύ 5,5 εκατομμύρια ευρώ από την Νομαρχία Πειραιά για την ανέγερση του μνημείου. Να σημειωθεί ότι με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού από τον Ιούνιο του 1999 έχει χαρακτηριστεί ο όρμας των Αμπελακίων σαν αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος μοναδικής σημασίας για όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν που είναι βυθισμένες οι αρχαίες τριήρες της Ναυμαχίας Σαλαμίνας, οι βέβαιοι επιχειρηματίες, ο ΟΛΠ και οι κρατικοί παράγοντες έχουν δημιουργήσει ένα σύγχρονο νεκροταφείο πλοίων που καταστρέφει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και δηλητηριάζει τη θάλασσα. Εκεί πέρα είναι αρχαία λείψανα των προγόνων μας. Τα λείψανα των αρχαίων προγόνων μας. Όλα αυτά είναι καλυμμένα με ναυάγια, στα οποία η ευθύνη είναι του ΟΛΠ. Τα φέρνει εκεί ο ΟΛΠ, τα παρατάει, βουλιάζουν και είναι ένα νεκροταφείο πλοίων επάνω στα κόκαλα των προγόνων μας. Το ΚΑΣ δεν έκανε καμία ενέργεια για να βγάλει όλα αυτά από εκεί, να τα καθαρίσει. Υπάρχει άλλο μνημείο για να θυμίζει την ναυμαχία? Πουθενά άλλο. Αλλά όπου και να σκάψετε εδώ γύρω, θα βρείτε αρχαία. Και όλα αυτά τα ναυάγια τα οποία υπάρχουν χρόνια, πολλά σε αυτή την περιοχή. Ναι. Έχουν καταστρέψει το βυθό, υπάρχουν τρίρες από κάτω, υπάρχουν αρχαία, έχουν κλαπεί αρχαία. Φυσικά θα έχουν κλαπεί αρχαία.
Και φυσικά έχει, υπάρχουν οι τριήρης από κάτω. Εφόσον εκεί έγινε η ναυαγία της Σαλαμίνας, εκεί βούλιαξαν οι τριήρης. Εκεί υπάρχουν αρχαία.